Στην επόμενη συζήτησή μας τώρα, καλησπερίζω τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχη εσωτερικών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Καλησπέρα σας, κύριε Ζαχαριάδη. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Θα ήθελα καταρχάς να σας ρωτήσω με αφορμή την προειδοποίηση που έχει απευθύνει στον πρόεδρο της Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δηλαδή δεν θα μετέχετε σε ονομαστικές ώσπου να σταματήσει να είναι η δημοκρατία σε καραντίνα, όπως λέτε χαρακτηριστικά. Αυτό δεν θα σας φέρει σε μια κατάσταση να είστε ανακόλουθοι με το ιστορικό αποτύπωμα που αφήσατε στην Συμφωνία των Πρεσπών, εάν δεν είστε παρόντες και παρούσες για να υπερψηφίσετε τα μνημόνια συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία? Εντάξει, κύριε Μελιγκόνη, αν είναι για τόσο μεγάλη στιγμή, μπορούμε να επανεξετάσουμε την τοποθέτησή μας. Mm-hmm. Αν μου επιτρέπετε, με ρωτάτε δύο διαφορετικά ζητήματα. Πρώτον, δεν γίνεται η Βουλή την ώρα που υπάρχει δυνατότητα εμβολιασμού για όλες τις ηλικιακές ομάδες πλέον, την ώρα που η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών πιστεύω ότι έχει εμβολιαστεί, εγώ εμβολιάστηκα πρόσφατα με την πρώτη δόση όταν ήρθε η σειρά μου, mm-hmm. να λειτουργεί με αυτές τις συνθήκες. Βεβαίως, δεν θα μαζευτούμε στην Ολομέλεια 300 άτομα, αλλά οι επιτροπές, οι διαδικασίες των τοποθετήσεων οφείλουν να επιστρέψουν, με τη σύμφωνη γνώμη βεβαίως των ειδικών, σε μια κανονικότητα που να επιτρέπει την ομαλή λειτουργία του Κοινοβουλίου. Και αυτό βεβαίως έχει να κάνει και με τις ψηφοφορίες. Το δεύτερο, νομίζω ότι έτσι όπως το πάει η κυβέρνηση με τα μνημόνια συνεργασίας με τη γειτονική χώρα, τη Βόρεια Μακεδονία δηλαδή, θα αργήσουμε πάρα πολύ. Είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε ήδη πριν μπούμε στο δεύτερο κύμα της πανδημίας και τώρα βγαίνουμε από το τρίτο. Βλέπω ότι σε άλλα ζητήματα λειτουργούν με ρυθμούς εξπρές και με μεγάλη ταχύτητα. Σε αυτό λογικά κάποιο μεγάλο πρόβλημα έχουν. Εν πάση περιπτώσει, mm-hmm. Αν δεν τους βγαίνουν οι 158 που έχουν, να ξέρουν με βεβαιότητα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα το ψηφίσει. Άρα δεν μπορούν να κάνουν ένα εσωκομματικό ή ένα ενδοπαραταξιακό τους πρόβλημα της χώρας. Πάντως και εσείς που τους λέτε συνέχεια ότι περιμένετε τις 158 συγγνώμες, δεν τους βοηθάτε και ιδιαίτερα να τα φέρουν στη Βουλή εδώ που τα λέμε, επί του πρακτέου μιλάω. Εντάξει, πάντως, κύριε Μελιγκόνη, να τα φέρουν στη Βουλή, τι θέλουν, να τους πούμε και ευχαριστώ, να τους πούμε και μπράβο, να τους πούμε και υπεύθυνους. Εμείς, εν πάση περιπτώσει, θέλουμε μία ειλικρινή ανατοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας για αυτά τα ζητήματα. Βεβαίως, ναι, θέλουμε να προχωρήσει η υπόθεση των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρώπη. Βεβαίως, θέλουμε να αναβαθμιστούν οι σχέσεις μας με τη Βόρεια Μακεδονία. Βεβαίως, θέλουμε τα ελληνικά μαχητικά να επιτηρούν το FIR της Βόρειας Μακεδονίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να υπάρχει μία συνέπεια, πρέπει να υπάρχει μία σοβαρότητα. Αν ο λόγος που δεν τα φέρουν στο Κοινοβούλιο είναι για να μην μας πούνε συγγνώμη, εντάξει, να το ξανασκεφτούμε και αυτό. Αλλά νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο δεν τα φέρνουν είναι διότι δεν έχουν αποδεχτεί στον πυρήνα τους πολιτικής τους πόσο ανεύθυνη και πόσο τυχοδιοκτική πολιτική έκαναν. Εμείς βεβαίως και θεωρούμε ωφέλιμο για τη χώρα το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν προσπάθησε να ανατρέψει αυτή τη συμφωνία ή δεν ακολούθησε τις τυχοδιοκτικές φωνές που ακούγονται είτε από μικρότερα κόμματα της ακραίας δεξιάς αντιπολίτευσης είτε από τη μείζωνα αντιπολίτευση στη Βόρεια Μακεδονία και αναφέρομαι στο Βέμερο. Mm. Και βεβαίως ξέρουμε ότι για να προχωρήσουν τέτοια ζητήματα χρειάζεται συνεργασία, χρειάζεται συναντήληψη σε όλα τα κράτη της ευρύτερης περιοχής, γιατί είμαστε στα Βαλκάνια και τα Βαλκάνια είναι μια δύσκολη περίπτωση. Χρόνια τώρα. Κύριε Ζαχαριάδη, διαβάζοντας και βλέποντας κάποιους τις ανακοινώσεις του κόμματός σας και την όλη κριτική που ασκείται για το άνοιγμα του τουρισμού, που είναι και μία από τις βασικές ειδήσεις της ημέρας, μπορεί να του γεννηθεί ένα ερώτημα, μια απορία. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληρεί ένας τουρίστας για να αφηχθεί με το αεροπλάνο ή με ένα καράβι στην Ελλάδα. Και αναρωτιέται κανείς, ή πρέπει να έχει αρνητικό τεστ ή να είναι εμβολιασμένος. Τι άλλο θα έπρεπε να έχει, δηλαδή να μην άνοιγε ο τουρισμός στη χώρα? Κοιτάξτε, είναι απολύτως σαφές ότι πρέπει να ανοίξει ο τουρισμός, αλλά πρέπει να ανοίξει με μεγάλη ασφάλεια,
με μεγάλη χνηλάκτηση, με επιτάχυνση των εμβολιασμών και έπρεπε να έχει ακολουθηθεί εδώ και πολύ καιρό μια διαφορετική στρατηγική για να ανοίξουμε. Θυμίζω ότι πέρσι τέτοια περίοδο είχαμε ένα νεκρό την ημέρα, 7 νεκρούς μέσα σε μία εβδομάδα και πολύ λιγότερα κρούσματα. Φέτος βρισκόμαστε σε μία κατάσταση που έχει εμβολιαστεί ένα όλο και διευρυνόμενο τμήμα του πληθυσμού. Έχουμε σήμερα 50 νεκρούς. Πριν από μία εβδομάδα είχαμε 70 και 90 νεκρούς. Έχουμε 2.500 κρούσματα και έχουμε σταθερά 600 με 800 διασωληνωμένους την ημέρα. Δεν είναι και οι πιο ιδανικές συνθήκες επιδημιολογικά. Άλλοι ανταγωνιστές μας στον τουρισμό, όπως για παράδειγμα η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, σημειώνουν πολύ πολύ καλύτερες επιδόσεις. Με αυτή την έννοια λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί το πώς θα πάμε την επόμενη μέρα. Αφήστε τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δείτε τι λέει ο Μπόρις Τζόνσον για την εξέλιξη της πανδημίας, που εν πάση περιπτώσει είναι και ιδεολογικός αντίπαλος, ότι πρέπει να προσέξουμε την ειδική μετάλλαξη, διότι μπορεί να είναι μια παγίδα στην επόμενη μέρα. Άρα λοιπόν χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται σοβαρότητα, χρειάζεται επαγρύπνηση, δεν χρειάζεται ανεμελιά και δεν χρειάζεται αφέλεια. Μια αφέλεια που υπήρχε πέρυσι τέτοιες μέρες. Σας θυμίζω τέλη Μαΐου, πέρυσι τέτοιες μέρες ο κύριος Μητσοτάκης δήλωνε ότι έτσι νικήσαμε τον κορονοϊό. Και φτάσαμε ένα χρόνο μετά να έχουμε 11.000 ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή, πολλούς οι οποίοι έχουν αρρωστήσει και έχουν ταλαιπωρηθεί και πολλούς οι οποίοι ταλαιπωρούνται. Θα μου πείτε, μπορούσαμε αυτό να το αποφύγουμε σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό? Αυτό είναι μια τεράστια συζήτηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι υπερβολές και ο εφησυχασμός που είχαμε πέρσι στην αρχή του καλοκαιριού στείλαν ένα αρνητικό μήνυμα σε τμήματα της κοινωνίας που δεν πρέπει να επαναληφθεί σε καμία περίπτωση φέτος. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα εργασιακά, η κυβέρνηση έχει δημοσιοποιήσει μία σειρά από απαγορεύσεις, από λόγους για τους οποίους απαγορεύεται να υπάρξουν απολύσεις. Λέει πως η μόνη περίπτωση να γίνει διευθέτηση ωραρίου είναι να το ζητήσει στο σύστημα ο ίδιος ο εργαζόμενος, ο οποίος θα έχει και την ψηφιακή κάρτα εργασίας, ούτως ώστε να μπορεί ακόμη και με αντιπαραβολή ηλεκτρονικού τύπου, χωρίς να χρειάζεται δηλαδή να λειτουργεί καλά ή λιγότερο καλά το ΣΕΠΕ, να δει η πολιτεία κατά πόσον συμφωνούν ό,τι δηλώνει το λογιστήριο και ό,τι δηλώνει ο εργαζόμενος. Γιατί όλα αυτά δεν σας πείθουν, αλήθεια? Κύριε Μελιγκόν, υπάρχει μια αναντηρήτη πραγματικότητα που δεν τη διαπιστώνει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, τη διαπιστώνουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τη διαπιστώνει όλος ο οργανωμένος κόσμος της εργασίας. Σε πολύ λίγο θα τη ζήσουν όλοι οι εργαζόμενοι στην καθημερινότητά τους. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία με αυτό το εργασιακό νομοσχέδιο φαίνεται ότι δεν αναγνωρίζει την εποχή στην οποία ζούμε. Στην εποχή στην οποία ζούμε, βεβαίως υπάρχουν αντιδραστικές αναδιπλώσεις όπως αυτή που επιχειρεί ο κύριος Χατζηδάκης. Υπάρχουν όμως και θετικές τομές όπως αυτή η οποία επιχειρείται από την προοδευτική κυβέρνηση στην Ισπανία, που μιλάνε για πιλωτικό πρόγραμμα εργασίας 32 ώρων, 4 μέρες τη βδομάδα, 8 ώρες την ημέρα, ή η πρόταση του κύριου Μπάιντεν να ενισχύσει οικονομικά τον κατώτατο μισθό. Εδώ λοιπόν στην Ελλάδα, αντί να μιλάμε για οικονομική ενίσχυση, μιλάμε για πιο χαμηλά αμοιβόμενες υπερορίες ή για απλήρωτες υπερορίες, μιλάμε για ελαστικοποίηση του μισθού. Νομίζω ότι όποιος γνωρίζει τη στοιχειώδη ιστορία της ανθρωπότητας ξέρει ότι δεν κάθονται ισότιμα και ισοδύναμα ένας εργοδότης και ένας εργαζόμενος σε ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης. Όποιος τα λέει αυτά τα πράγματα πραγματικά έχει άγνοια της πραγματικότητας και της καθημερινότητας, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι εργαζόμενοι εδώ και πολλά πολλά χρόνια αποφάσισαν να οργανωθούν για να μπορούν να έχουν συλλογικές διαπραγματεύσεις και καλύτερα αποτελέσματα. Αντί λοιπόν να αναγνωρίσει και η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη ότι μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο μετά την πανδημία, στην ψηφιακή εποχή, στην ραδιομηχανική επανάσταση, έχουμε μεγάλες ηλεκτρονικές δυνατότητες να μπορούμε να δουλεύουμε λιγότερο, αποδοτικότερα και ποιοτικότερα, μένει στα σχήματα του παρελθόντος. Πιστεύω ότι θα υπάρχει μεγάλη κοινωνική αντίδραση. Βεβαίως υπάρχουν και κάποια θετικά στοιχεία μέσα στο νομοσχέδιο, όπως αυτά για παράδειγμα που έχει να κάνουν με τη βία. Δεν μπορεί κανένας να διαφωνήσει σε αυτά. Αλλά αν είναι δυνατόν, ο πυρήνας του νομοσχεδίου, ο οποίος είναι απολύτως αντιδραστικός,
να μην αναδειχτεί στο όνομα αυτών των ρυθμίσεων που σας είπα ότι μπορεί οποιοδήποτε να συμφωνήσει. Το ζήτημα του ΣΕΠΕ είναι μείζον. Η κυβέρνηση βγάζει από την ευθύνη της διοίκησης κάθε φορά να επεμβαίνει και να προστατεύει τον εργαζόμενο. Ναι. Λέει ότι θα δημιουργήσει μία ανεξάρτητη αρχή η οποία θα εποπτεύει. Θέλω να δω αν αυτή η ανεξάρτητη αρχή θα λειτουργήσει στην Ελλάδα όπως λειτουργούν μία σειρά από άλλες ανεξάρτητες αρχές που η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη τοποθετεί φίλους και εκλεκτούς ή κάνει κουμπαριές με αυτούς, και αυτό είναι απολύτως προβληματικό για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί είτε η δημόσια διοίκηση είτε οι ανεξάρτητες αρχές στην Ελλάδα. Θυμίζω ότι το 2018 επί ΣΥΡΙΖΑ στη χώρα πληρώθηκαν οι περισσότερες υπερορίες. Γιατί, όχι γιατί δουλεύτηκαν περισσότερες υπερορίες, αλλά διότι πιέστηκαν οι εργοδότες να τις πληρώσουν. Άρα λοιπόν εδώ η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη διαλέγει πλευρά και διαλέγει την πλευρά του ισχυρού και του πολύ ισχυρού. Επιχείρημα αυτό το νομοσχέδιο να φέρει ρυθμίσεις που ούτε στα πιο σκληρά χρόνια των μνημονίων δεν τόλμησε κανείς. Επιχειρεί να φέρει ρυθμίσεις που αν η κυβέρνηση άφηνε μόνους τους εργοδότες να γράψουν το νομοσχέδιο, δεν θα γράφανε αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Κύριε Ζαχαριάδη, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.